Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Χτυπάμε τα ασπράδια μαζί με μία κουταλιά ζάχαρη να γίνουν μαρέγκα. Χτυπάμε τους κρόκους μαζί με την υπόλοιπη ζάχαρη να φρατέψουν. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Προσθέτουμε το αλεύρι, τις βανίλιες, το μπέικιν, το νερό και ανακατεύουμε να γίνει η ζύμη. Με απαλές κινήσεις ενώνουμε τα δύο μείγματα. Απλώνουμε τη ζύμη σε δύο ταψιά με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να πάρει χρώμα. Αναμειγνύουμε το γάλα με τη ζάχαρη, τους κρόκους, το αλεύρι, τον ζεστέ, τα σουρώνουμε σε μία κατσαρόλα και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με τις βανίλιες. Χωρίζουμε τα παντεσπάνια σε τρία ίσα μέρη. Χρησιμοποιούμε το ένα ως βάση. Προαιρετικά για ευκολία το βάζουμε σε αποσπόμενη φόρμα. Απλώνουμε την μισή κρέμα. Καλύπτουμε με παντεσπάνι. Βάζουμε την υπόλοιπη κρέμα. Και τοποθετούμε το τελευταίο παντεσπάνι. Περιχύνουμε τη σοκολάτα που έχουμε λιώσει με την κρέμα γάλακτος. Βάζουμε στο ψυγείο και σερβίρουμε μετά από 6 ώρες. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!